Κεχαγιά, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεχαγιά. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλά. Καλώς ήρθατε. Μαζευτήκατε πια στο σώμα, όλο εδώ είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κανονίζει ναι, το όλο. Όλοι μαζί επέστρεψε ο πρόεδρος. Στην ναυτική περιοδία. Ναι. Να μην έχετε κι εσείς αγωνίες, να μην έχουμε κι εμείς. Ο ίδιος, γιατί ταλαιπωρήθηκε από ό,τι είδαμε. Και είχε και μποφόρ. Ταλαιπωρήθηκε. Τελευταίες μέρες ειδικά. Ποιο είναι το συμπέρασμα από εκεί, πείτε μας μια κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί ο ίδιος ήταν καταγγελτικό σε πολλά, τον ακούσαμε και με έντονο πολιτικό λόγο, αλλά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα, την ξέρουμε χρόνια. Δεν αλλάζει μέρα αυτή. Τι λέει ο ίδιος. Είναι διαφορετικό βεβαίως να το καταγγέλεις και να το διαπιστώνεις η διεισόμαση. Αλλά να το βλέπεις από εκεί. Δηλαδή, ήταν επωφελής αυτή η περιοδία, γιατί και ο κόσμος για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια είδε έναν πολιτικό αρχηγό με το ιδιαίτερο στυλ που έχει ο Στέφανος Κασελάκης να βρίσκεται δίπλα του και να ασχολείται με αυτά τα προβλήματα. Mm. Κάθε φορά που έβγαινε ο κύριος Κασελάκης. Ορίστε, συγγνώμη. Γιατί είναι καινούριο. Είναι θέλω να πω καινούργιο. Είναι... Διέθεσε ένα μεγάλο μέρο τη προεκλογική περιοδία, ένα δεκαήμερο. Να το τσιμπήσω για την ισιωτικότητα. Να το είναι τσιμπήσουμε ένας νέος άνθρωπος με επικοινωνιακό χάρισμα, εντάξει, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν το λέω. Σε προεκλογικές περιόδους εκεί πηγαίνουν. Δεν το λέω υπό την έννοια. Λέω για ένα σερί δεκαήμερο, στο οποίο θα μπορούσε να είναι εδώ, να συντονίζει ή και να οργώνει την υπηρετική Ελλάδα, διέθεσε για την ισιωτικότητα. Φυσικά και έχουν πάει. Φυσικά και έχουν. Θα πει κανείς ότι σε ένα μικρό νησί όπως, για παράδειγμα, η Αμοργός, τι μπορεί να κερδίσει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Αυτό θέλω να επισημάνω, ότι πήγε και σε μικρά νησιά, στο οποίο δεν υπάρχει στα προβλήματα, όχι μεγάλη να, εκλογική όχι να επιβάλλει βάση. Λύσεις, προτάσεις για λύσεις έδωσε. Προτάσεις έδωσε. Ή γιατί... θα τα φτιάξω εγώ όλα όταν έρθω. Εντάξει. Προτάσεις υπάρχουν, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε. Και αυτό το μήνυμα θέλησε να περάσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κοντά στους νησιώτες, αφού γκράζεται τα προβλήματά τους, τα κατανοεί και θέλει να τα επιλύσει. Ναι, αυτά που εκεί πάσχεται λίγο, γιατί λέει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στις καρότσες. Και κάνετε προτάσεις, χρειάζονται άλλες 10 διευκρινήσεις μετά. Γιατί το λέει και προσθέτεται δισεκατομμύρια. Από πού θα βρεθούν αυτά τα δισεκατομμύρια σε κάθε πρόταση που κάνετε αδιάβαστη. Αυτά τα λέει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση κάτι θέλει να πει για να απομειώσει την βαρύτητα της επίσκεψης του κυρίου Κασελάκη στα νησιά. Ναι. Ολόκληρο το Αιγαίο διήνυσε ο κύριος Κασελάκης. Αφιέρωσε ένα κομμάτι της περιοδίας του. Ένα από τα ζητήματα που αφιέρωσε ήταν το μεταφορικό ισοδύναμο. Το οποίο υποστηρίζοντας ότι δεν δίδεται. Ναι. Και πήγε στους νησιώτες. Το λένε οι ίδιοι νησιώτες. Ότι δίδεται. Εγώ και να λες να καταγράφει και στην κάμερα να του λένε, να του λένε εκτός αν βρέθηκε, αν ήταν δεξιός ο νησιώτης αυτός και ήθελε να τον Ας μην το βάλουμε έτσι. Οι καταγγελίες ισορρευτικές ήταν ότι έχουν να πάρουν 2 χρόνια το μεταφορικό ισοδύναμο. Επειδή λοιπόν το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μέτρο το οποίο καθιερώθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα πρόσθετο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, να επιμένει σε αυτό. Δεν είναι μόνο το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι ένα ενισχυτικό μέτρο. Το χρειάζονται όλοι οι νησιώτες μας για τις μετακινήσεις τους. Είναι τα ελικόπτερα που δεν υπάρχουν, μην τολμήσει κανείς, το βάζω εισαγωγικά, να αρρωστήσει. Είναι τα ασθενοφόρα, είναι το ΕΚΑΒ. Είναι ότι δεν πηγαίνουν οι γιατροί, γιατί δεν έχουν κίνητρα. Εμείς έχουμε ανακοινώσει μέτρα και για τους γιατρούς. Δηλαδή, ένας γιατρός που θα πάει εκεί θα έχει 1.000 ευρώ. Υποστήριξη και αν παραμείνει και 5 χρόνια θα έχει και 50% επιδότηση στεγαστικού δανείου. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα, αυτά όλα αποτυπώθηκαν σε τροπολογία η οποία απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία πριν από 10 ημέρες και θα επιμείνουμε στο θέμα της νησιωτικότητας. Εδώ μιλάτε για ανατροπή όμως, κύριε Κεχαγιά, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό και μάλιστα ο αρχηγός σας έβαλε και ένα στόχο τις 2 τετραετίες. Ακόμα δεν έχει γίνει ισχυρή, πώς το λένε, αντιπολίτευση. Το λέω γιατί δεν σας ευνοούν οι δημοσκοπήσεις που έχω δει μέχρι τώρα. Είστε μεν δεύτερη σταθερά, δεν αμφισβητείτε αυτό από καμία δημοσκόπηση, τις τελευταίες τουλάχιστον. Αλλά δεν σαρώνεται κιόλας για να πεις ότι πάω για διακυβέρνηση και για ανατροπή. Ωραία. Ένα-ένα. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης ρωτήθηκε. Δεν είπα από μόνος του. Εγώ θέλω να γίνω 2 χρόνια πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε, απάντησε στη σχετική. Δύο θητείες, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ που με διορθώνετε. Απάντησε σε ένα ερώτημα που του τέθηκε. Προφανώς αυτή είναι η στόχευσή του. Βλέπετε και την κάρτα με την τελευταία δημοσκόπηση της Μάρκετ το πρώτο θέμα. Μάλιστα. Εφόσον... Σας δείχνει στο 14,7.
Ναι, είναι ο μέσος όρος μεταξύ 13,2 ναι. και 16,2. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, είπε ότι η στόχευση είναι να είναι δύο χρόνια. Πάλι λάθος θα είναι. Δύο θητείες πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον δύο θητείες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Προφανώς και εδώ έχει είναι ένα τα διαστήματα που χρονοδιάγραμμα. Το απόεως. Η χαμηλή και η υψηλή πρόβλεψη, το απόεως. Μάλιστα. Που έχει και ένα 16,2. Ο μέσος όρος. Αυτό ισχύει για όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία μετρώνται στις μετρήσεις της κοινής. Εσείς πού είναι ο στόχος που έχετε βάλει, κύριε Τεχαγιά, για να το καταλάβουμε. Ο Μητσοτάκης ήταν καθαρός προχθές. Είπε ο άνθρωπος στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι. Άρα 33,1 είχε πάρει, κάπου εκεί γύρω. 33,12, μην τον αδικούμε. 33,12. Λοιπόν, ακριβώς, εσείς πού βάζετε το στόχο. Εγώ το ακούω αυτό που λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πολύ βολικό για την κυβέρνηση να βάζει το στόχο πριν από μία πενταετία στο 33,12. Όμως, αυτή τη στιγμή τα πολιτικά κόμματα θα μετρηθούν με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Γιατί αυτή είναι η τελευταία αναμέτρηση, κύριε Παυλόπουλε. Μα είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Βεβαίως πια και είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι ευρωεκλογές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν ακόμη και ο ίδιος ο κύριος ο Πρωθυπουργός βάζει χαρακτηριστικά εθνικής κάλπης στην αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Λέει, όταν θα μπείτε στο παραβάν. Βεβαίως και εμείς το βάζουμε. Μα μπαίνουν αναγκαστικά αυτοί οι όροι. Θα βλέπετε εμένα, θα βλέπετε το όνομά μου. Δεν είναι μία χαλαρή ψήφο. Αλλά θέλω να συγκριθώ με το 2019. Ναι. Ξέρετε τι έχει μεσολαβήσει από το 2019 μέχρι το 2024 στη χώρα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πέντε χρόνια. Τα πορτοκάλια να συγκρίνονται με πορτοκάλια, σας λέει η κυβέρνηση. Όμως ανεξάρτητα όχι, από αυτό. Μίλαμε πορτοκάλια, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, δεν μίλαμε πορτοκάλια. Κύριε Παυλόπουλε, οι ευρωεκλογές είναι μία αναμέτρηση η οποία έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Και όποιος έχει αντιρρήσεις επ' αυτού, νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Εμείς λέμε ότι θα κριθούμε με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Και όχι μόνο εμείς, και η κυβέρνηση. Γιατί δεν σας βολεύουν οι ευρωεκλογές προηγούμενες. Και για εσάς είναι βολικό. Να σας πω κάτι. Λέτε, με ένα πάρω δύο τριγώνια. Γιατί δεν είχαμε ρίχνω μία στην κυβέρνηση και ξεφεύγω εγώ από το 23% που είχα στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Δεν είναι βολικό, γιατί δεν είχαμε καλά αποτελέσματα στις προηγούμενες εκλογές. Μια χαρά αποτελέσματα είχα. Θα θυμίσω κάτι. Επειδή λοιπόν δεν είχαμε καλά αποτελέσματα στις προηγούμενες ευρωεκλογές και είχαμε γύρω στο 23%, 23,7, κάτι. Ο κύριος Τσίπρας προκήρυξε εθνικές εκλογές. Ναι. Για φανταστείτε λοιπόν μία αναμέτρηση με καθόλου καλά αποτελέσματα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως, εγώ δεν λέω ότι τώρα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, και ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό λέμε, δηλαδή οι ευρωεκλογές του 2019, μισό λεπτό κύριε Παυλόπουλε, δεν θα την αποφύγω την ερώτηση, οι ευρωεκλογές του 2019 δεν δρομολόγησαν πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Δρομολόγησαν. Ναι. Είχαμε εκλογές ένα αποτέλεσμα μήνα. Άρα γιατί να μην μπορούσαν δυνητικά να δρομολογήσουν και οι εκλογές. Ποια διαφορά πιστεύετε, ένα λεπτάκι, για να το κάνουμε και σε νούμερα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην το λέμε έτσι άλλο. Να το πάμε σε επίπεδο διαφοράς. Ποια διαφορά πιστεύετε ότι πρέπει να δρομολογήσει εξελίξεις. 10 μονάδων, 8 μονάδων. Ποια διαφορά θα για το αίτημα, για εκλογές, εγώ δηλαδή, το ανέφερα ως παράδειγμα. Δεν είπα ότι η όποια διαφορά αναγκαστικά θα δρομολογήσει εξελίξεις. Για να είμαστε σαφείς. Εσείς έχετε ζητήσει εκλογές ήδη, έχουμε κύριε ζητήσει εκλογές, βεβαίως. Μετά τις εκλογές αυτές δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω και δεν το εκλογές. Παίρνουμε εκεί πίσω. Και με διεθνείς παρατηρητές έχετε πει. Αυτό το έχετε αποσύρει λίγο τελευταία. Όχι, δεν το έχουμε αποσύρει. Το έχετε γι' αυτό πάνω ακόμα. Δεν μας ρωτάτε, δεν μας ρωτάτε. Αφού έχουμε καταλάβει, κύριε Οικονόμου, ότι δεν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Δεν τις θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός και ξέρετε γιατί δεν τις θέλει ο κύριος Μητσοτάκης στις εθνικές εκλογές. Γιατί αν το ποσοστό πέσει κάτω από το 35, δεν θα σας βάλω εγώ τον πύχη που βάζει το 33%, ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδειχτεί και το κόμμα του ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό θα δημιουργήσει άλλα πολιτικά προβλήματα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε, επειδή με ρωτάτε για την πολιτική ανατροπή και δεν θέλω να αποφύγω καμία ερώτηση, ότι η πολιτική ανατροπή είναι μία απομείωση αυτής της πρωτοκαθεδρίας και της απόλυτης κυριαρχίας της κυβέρνησης και μία ενίσχυση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα εδώ λοιπόν προκύπτει το ερώτημα. Ένα λεπτό. Ναι, σας εάν αφού περάσετε, το περιγράφετε με σαφήνεια. Εάν περάσετε λοιπόν, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την απομείωση των ποσοστών της κυβέρνησης, έχει να κάνει με τα δικά σας ποσοστά. Αν περάσετε κάτω από τον πύχη του 17%, λέτε, εμείς θα μας συγκριθούμε με το ποσοστό των εθνικών εκλογών. Αυτό είναι ένας καθαρός πύχης. Αν παρόλα αυτά περάσετε κάτω από τον πύχη, τι θα συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε.
Πιστεύουμε ότι δεν θα περάσουμε κάτω από το δεκαεπτά. Σας λέω. Πιστεύουμε ότι δεν θα περάσουμε. Αυτό είναι ο πρόλογός μου. Ότι δεν θα περάσουμε κάτω από το 17% και ότι μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο ψηλά. Και ότι υπάρχει και πολύ πολύτιμος πολιτικός χρόνος από εδώ στις ευρωεκλογές που μπορούμε να αναπτύξουμε και άλλες ταχύτητες και να αναπτύξουμε και άλλη δυναμική. Εφόσον δεν περάσουμε τον πύχη, εγώ δεν θα έλεγα ότι θα είναι καταστροφή κάτι σχετικά πιο χαμηλό, αλλά εντάξει, θα πρέπει να αντιτακτοποιήσουμε και εμείς τις προσπάθειές μας απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και για το καλό της κοινωνίας. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Γιατί λέτε ότι αν το 41 γίνει 35, τότε πάμε για εκλογές. Για καταστροφή. Αν το 17 γίνει 15, δεν προκύπτει. Δεν είπα ότι αν το 41 γίνει 35 θα πάμε σε εκλογές. Κατά το 35. Είπα ότι. Το θέτω ως εξής, κύριε Παυλόπουλε. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 33, που είναι ο πύχης που έβαλε ο Πρωθυπουργός, δεκτός, όλοι χειροκροτάμε, είναι 8 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών πριν από 11 μήνες. Είναι προβληματική. Η βάση που βάζετε είναι προβληματική. Το να συγκρίνω εθνικές εκλογές με ευρωεκλογές. Αυτό λένε όλοι οι αναλυτές. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει αυτό είναι το σωστό. Να συγκρίνουμε ευρωεκλογές με εθνικές. Κάτι δεν το λέει αυτό. Να σας θυμίσω κάτι, κύριε οικονόμου. Τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο, είχαμε δημοτικές εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Παυλόπουλε, μιλούσαμε για πολιτικά συμπεράσματα, ενώ είχαμε μετά δημοτικές εκλογές. Ναι. Και λέγαμε, χάθηκε γιατί για το κυβερνών κόμμα ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια της Θεσσαλίας και κάποιοι αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο γύρο δεν πήγανε. Μα το είπαμε ότι πήγαν συμπεράσματα και τώρα θα βγουν. Αυτό δημιούργησε τραύματα στην κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν θέλουμε, και αυτός είναι ο στόχος, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα, αν δεν μπορέσει να κόψει το νήμα πρώτος, γιατί αυτός είναι ο στόχος ξεκάθαρα για τις εθνικές εκλογές, να προκληθούν τέτοια τραύματα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον κύριο Μητσοτάκη, όχι να γίνει αποσταθεροποίηση, ώστε κάποια στιγμή να είναι αναπόφευκτη η προσφυγή στις κάλπες. Εμείς ζητάμε εκλογές. Πιο σύντομα λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κεχαγιά. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.